Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στην Αρχιεπισκοπή Νέας Μήνης και είμαι στο γραφείο του Σεβασμιότητος του Μητροπολίτη Νέας Μήνης, κ. Σιμεών. Θα θέλαμε να μας δώσετε το μήνυμα προς τους πιστούς με αφορμή την γιορτή της Παναγίας του 15 Αυγούστου. Καταρχήν χαίρομαι, κύριε Κωνσταντινίδη, που ήρθε κοντά μας σήμερα και μάλιστα ως τοπικό κανάλι, όπως με βεβαιώσατε, και άρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για μένα με τους τηλεθεατές ενός τοπικού καναλιού της πόλεως μας, ως επίσκοπός της, να επικοινωνώ. Η εορτή που περιμένουμε, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, είναι μια από τις μεγαλύτερες εκκλησιαστικές μας εορτές ολοκλήρου του εκκλησιαστικού έτους και η κορυφαία, θα λέγαμε, εορτή σε ό,τι αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Έχουμε τον κύκλο των θεομητορικών εορτών και επαναλαμβάνω, η κοίμηση είναι η πρώτη από πλευράς σημασίας, βαρύτητας, αλλά και ανταπόκρισης των χριστιανών σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι, θα προσθέταμε, ακόμα και η αρχαιότερη από τις εορτές που αφιερώθηκαν στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Αφετηρία βέβαια είναι η Παλαιστίνη, η πόλη των Ιεροσολύμων και κυρίως το θεομητορικό μνημείο της Γεστημανή, μια περιοχή έξω από τα τείχη, αλλά πολύ κοντά και στην παλαιά και στην σημερινή πόλη, όπου εκεί ενταφιάστηκε η Παναγία. Ο χώρος λοιπόν της Γεστημανή κατέστη ένα από τα κύρια θεομητορικά προσκυνήματα για όλους τους χριστιανούς, αλλά πρωτίστως για μας τους Ορθοδόξους, διότι σε ό,τι αφορά τους Ρωμαιοκαθολικούς υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, μια άλλη παράδοση, ότι η Παναγία ευρέθη και κοιμήθη στην Έφεσο. Η εορτή είναι ιδιαίτερης, όπως είπαμε, σημασίας, γιατί το πρόσωπο της Παναγίας κατέχει μια σημαντικότατη θέση στο έργο της σωτηρίας μας δια Ιησού Χριστού. Εκείνη δηλαδή υπηρέτησε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, στα σπλάχνα της σαρκώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού και ως εκ της θέσεως που κατέχει στο απολυτορτικό έργο του Κυρίου, η Παναγία μας απέκτησε και μια πολύ σημαντική θέση στη ζωή της Εκκλησίας, στην ευλάβειά της, στη θέση στις καρδιές των πιστών. Μητέρα του Κυρίου, η Παναγία μας είναι παράλληλα και μητέρα όλων μας, μητέρα όλων των χριστιανών. Και το πρόσωπο της μάνας, ακόμα και της δικής μας, της φυσικής, το γνωρίζουμε όλοι από προσωπική εμπειρία, είναι ένα πρόσωπο ιερό, αξιοσέβαστο, όσο είναι στη ζωή, αλλά και όταν ακόμα την στερηθούμε, την φυσική της παρουσία, πάλι η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία, η μητέρα μας, συγγνώμη, είναι εκείνη η οποία μέσα μας διατηρεί όλη την γλυκύτητα και την τρυφερότητα της μητρικής στοργής. Όλων μας λοιπόν, όλων των χριστιανών, μητέρα είναι η Παναγία μας. Και την αισθανόμαστε κοντά μας. Και οι χριστιανοί προσφεύγουμε με εμπιστοσύνη και ζητάμε τις πρεσβείες της, ζητάμε την σκέπη της, ζητάμε την προστασία της. Όλα αυτά λοιπόν συνοψίζονται, εκφράζονται σε αυτή την περίοδο ιδιαίτερα του 15 Αυγούστου, μια περίοδος προετοιμασίας για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως όλων μας, με δύο χαρακτηριστικά, την νηστεία στην οποία υποβαλόμαστε και τις ιδιαίτερες προσευχές που προσφέρουμε κάθε βράδυ προς το πρόσωπο της Παναγίας μας μέσω των δύο παρακλητικών κανόνων, της μικρής και της μεγάλης παράκλησης. Έτσι λοιπόν, εξαγνισμένοι, προετοιμασμένοι, φτάνουμε να εορτάσουμε την εορτή της κοιμήσεως της Παναγίας, που
στη συνείδηση, στην πρακτική, στα αισθήματα του λαού μας, θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού. Και γνωρίζουμε ότι σε αυτό το γεγονός, στο πρόσωπο καταρχήν της Παναγίας, αλλά και στο γεγονός της κοιμήσεώς της, είναι αφιερωμένη ένα πλήθος ναών, μοναστηριών, παρεκκλησίων και ακόμα συντέθηκαν οι ωραιότεροι από τους εκκλησιαστικούς ύμνους και εκφωνήθηκαν οι λαμπρότεροι εγκομιαστικοί λόγοι από τους πατέρες της Εκκλησίας από τα πρώτα χρόνια μέχρι ακόμα και σήμερα. Σεβασμιότητα, καλημέρα. Πετρόπουλος Δημήτρης. Να είστε καλά, κύριε Πετρόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή αποδοχή, για την συνάντησή μας. Χαρά μου και τιμή μου και για μένα. Και η δική μας τιμή που μιλάτε στο Νέα Σμύρνη TV. Σεβασμιότητα, ξέρετε κι εσείς καλά ότι τα τρία τουλάχιστον τελευταία χρόνια η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές. Δύσκολες οικονομικές στιγμές, οι οποίες έχουν πολύ σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις. Η Εκκλησία τέτοιες εποχές έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Μιλήστε μου λίγο για το κοινοφελές έργο που πραγματοποιείτε σαν Μητρόπολη. Πράγματι, όντως, ο τόπος μας ολόκληρος, η χώρα μας, βρέθηκε σε μια δίνη οικονομική κρίση, την ονομάζουμε, η οποία βέβαια εμπαρόδο ασημειωθεί, έχει και βαθύτερες ρίζες, ρίζες πνευματικές και ρίζες ηθικές. Δεν οδηγηθήκαμε ευνίδια και χωρίς λόγους σε αυτή την πρωτοφανή πράγματι οικονομική κρίση. Βέβαια, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό. Βλέπουμε ίσως σε μικρότερη κλίμακα και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές μάλιστα, και χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν παρόμοια ή ποιότερα ίσως, πάντως παρόμοια με εμάς, οικονομικά προβλήματα. Πάντοτε η Εκκλησία άσκησε, ασκεί και θα ασκεί ένα έργο αγάπης και φιλανθρωπίας. Απορρέει από την πίστη της, απορρέει από την διδασκαλία της, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού, παιδιά ενός Πατέρα, του Ουρανίου Πατέρα. Και επιπλέον οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, συγκροτούμε ένα σώμα, μία οικογένεια, το σώμα της Εκκλησίας. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εάν πάσχει και εάν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχει και υποφέρει μαζί με το ασθενικό αυτό μέλος ολόκληρο το σώμα. Σε αυτή λοιπόν τη βάση στηρίζεται, αναπτύσσεται αιώνες από το ξεκίνημα της Εκκλησίας στην ιστορική της πορεία, το λεγόμενο φιλανθρωπικό ή κοινωνικό, αν θέλετε, έργο της. Σε δύσκολες περιόδους και κρίσιμες περιόδους είναι πολύ φυσικό το έργο αυτό να αυξάνει και να εντείνεται. Μια τέτοια εποχή είναι και η δική μας, γιατί πράγματι πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάνθρωποι μας, από τη μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκαν κάτω από τραγικά αδιέξοδες συνθήκες ζωής και άρα προσφεύγουν στην Εκκλησία, στις ενορίες, στις Μητροπόλεις, στην Αρχιεπισκοπή για να βρουν στήριξη σε οποιαδήποτε κλίμακα αυτό μπορεί να είναι εύκολο. Έτσι λοιπόν και η δική μας Μητρόπολη και πρώτης κρίσεως ανέπτυσε ένα φιλανθρωπικό έργο συγκεκριμένο. Αυτή την περίοδο αυτό το έργο έχει αυξηθεί και έχει διευρυνθεί. Σε ό,τι αφορά καταρχήν τα λεγόμενα συσίτια που προϋπήρχαν, βέβαια ήδη αυτή την περίοδο συστήσαμε άλλα δύο και ήδη είναι στα σκαριά και ένα τρίτο, ομιλώ για ολόκληρη τη Μητρόπολη και όταν λέμε Μητρόπολη Νεσμίνης εννοούμε το Δήμο Νεσμίνης και τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου και Αργυρούπολης. Αυτή τη στιγμή τα συσίτια που λειτουργούμε παρασκευάζουν κάπου 750 μερίδες ημερησίως φαγητό και προσφέρουν σε ανθρώπους οι οποίοι με ένα κάποιον έλεγχο που ασκούμε προσέρχονται γιατί το έχουν πράγματι ανάγκη. Λειτουργεί το σχήμα από προσφορές κατά βάση
βοηθηθήκαμε, πρέπει να είμαι θα ειλικρινής και να το ομολογήσουμε, από το πρόγραμμα συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού «Όλοι μαζί μπορούμε». Ήταν μια σημαντικότατη βοήθεια με τα τρόφιμα τα οποία αποθέτουν στα σχετικά καλάθια των σούπερ μάρκετ οι χριστιανοί μας, και φυσικά αυτό το σχήμα δηλαδή των συσιτίων λειτουργεί χάρης στις εθελόντριες κυρίες οι οποίες αναλαμβάνουν να το διεκπαιρεώσουν. Αν θα χρειαζόταν να αμείβαμε ανθρώπους, να μισθοδοτούσαμε ανθρώπους, δεν θα μπορούσαμε, το ομολογώ, να ανθέξουμε το οικονομικό βάρος. Αλλά κυρίες των ενοριών, με πρόγραμμα, σε καθημερινή βάση, 3-4 κάθε μέρα, με πρόγραμμα εβδομαδιαίο, έρχονται και εκείνες είναι που παρασκευάζουν, αφήνουν το σπίτι τους και παρασκευάζουν το φαγητό έγκαιρα, με τον τρόπο, με τον ζήλο, με τη χαρά που ετοιμάζουν το φαγητό το ίδιο για το σπίτι τους. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε ιδιαίτερα, ότι δηλαδή είναι κάτι που προσφέρεται με πολύ αγάπη. Δεν είναι μια απρόσωπη κοινωνική υπηρεσία ενός Δήμου, του Υπουργείου Πρόνοιας κλπ. Είναι έργο που το ποτίζει, το εμπνέει η αγάπη και το ασκεί, και ασκείται πάλι εν ονόματι της αγάπης. Πέρα από τα συσίτια, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η πόρτα ενός γραφείου του Επισκόπου ή των Ενωριών, ανοιχτή ούσα, χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες, δέχεται την επίσκεψη πλήθους ανθρώπων, άλλοι γιατί τους έκοψαν το ρεύμα, άλλοι γιατί δεν μπορούν να καταβάλουν τα ενίκια, άλλοι για λόγους ασθένειας κλπ. Και σε όλες αυτές τις καταστάσεις προσπαθούμε να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε, στα όρια των δυνατοτήτων μας. Δεν έχουμε ανεξάντλητες και απεριόριστες δυνατότητες και οι δυνατότητές μας στηρίζονται πάλι στις προσφορές των πιστών και στις ενορίες μας, αλλά πάντως οι άνθρωποι αισθάνονται μια κάποια εμπιστοσύνη προσφεύγοντας το πρόσωπο του Επισκόπου ή του Ιερέως της Ενορίας, γιατί ίσως εισέπραξαν και εισπράττουν και πολλή απογοήτευση από οποιουσδήποτε άλλους χώρους, στους οποίους ίσως παλαιότερα εναπέθεταν πολλές ελπίδες και πολλές προσδοκίες. Πέραν αυτό έχουμε το γεροκομείο η Μητρόπολη που υπάρχει, έχουμε τις κατασκηνώσεις στην Βόρεια Βιεμιά ενορία, ιδιαίτερα ζωντανή της Αγιουπόλου, που όμως συγκεντρώνει και παιδιά και από άλλες περιοχές, και προσπαθούμε, αν και πρέπει να σημειώσουμε, τα οικονομικά μας, διότι ένα έργο φιλανθρωπικό θέλει οικονομική βάση για να αναπτυχθεί, πρέπει να ομολογήσουμε, λόγω της κρίσης έχουν αισθητά περιοριστεί και οι δυνατότητες των ενοριών μας, αλλά και οι συνεισφορές και οι δωρεές των πιστών. Όταν του άλλου έχει περικοπεί ο μισθός ή είναι σε ανεργία ή έχει απολυθεί ή οτιδήποτε, ο άνθρωπος αν προσέφερε πριν και κάτι ως δωρεά, τώρα δυσκολεύεται να το κάνει, ή εκείνος που δεν έφτασε σε αυτή τη δυσκολία, αλλά που όμως το όλο κλίμα, το ψυχολογικό που έχει διαμορφωθεί, τον κρατά λιγάκι σε κατάσταση εγρήγορσης και έγνοιας για το αύριο, και αυτό τον εμποδίζει πάλι να προσφέρει με απροχεριά όπως προσέφερε παλαιότερα. Αλλά με τη δύναμη του Θεού τα παλεύουμε όλα. Αν και γνωρίζουμε ότι μπροστά στον Θεό οι πιστοί είναι όλοι οι ίδιοι, θα ήθελα από τους πιστούς να ξεχωρίσω μια κατηγορία, την κατηγορία των νέων. Γνωρίζετε κι εσείς ότι οι νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανεργίας, και επίσης η σημερινή γενιά γνωρίζετε ότι έχει και μια αμφισβήτηση ίσως σε κάποιες παλαιότερες αρχές και αξίες. Πώς προσπαθείτε σαν Μητρόπολη και γενικότερα σαν Εκκλησία της Ελλάδος να προσεγγίσετε αυτή τη συγκεκριμένη γενιά? Θέτεται ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα και αγγίζεται ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα. Ποιο είναι αυτό? Η σχέση, η ποιμαντική, η προσέγγιση η ποιμαντική των παιδιών μας, των νέων ανθρώπων. Πάντοτε το έργο αυτό είχε τη δυσκολία. Στην εποχή μας, εποχή ραγδαίων εξελίξεων και εντόνων μεταβολών, αντιλαμβάνεστε, καθίσταται δυσκολότερο.
Σε ό,τι αφορά την Ελλαδική Εκκλησία, και εδώ γίνονται προσπάθειες, αλλού αποτελεσματικότερες, αλλού λιγότερο αποτελεσματικές. Είναι και θέμα προσώπων ποιμένων, πρέπει να ομολογήσουμε, είτε επισκόπων είτε πρεσβυτέρων, που έχουν τον ζήλο αλλά και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χαρίσματα, διαλόγου και επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους. Γιατί τα παιδιά μας σήμερα είναι παιδιά μιας εποχής συγκεκριμένης, με ένα πλήθος ιδεών που διακινούνται, μηνυμάτων που δέχονται, άρα πρέπει κανείς να τα προσεγγίσει με πολύ αγάπη, να κατανοήσει σε ένα κάποιο βαθμό την γλώσσα τους και να διαλεχθεί μαζί τους σε τέτοιο επίπεδο που το μήνυμα της Εκκλησίας και το μήνυμα του Ευαγγελίου να μπορεί να γίνει προσιτό και για αυτά. Δεν είναι κάτι εύκολο, το είπαμε. Προσπάθειες γίνονται και στη Μητροπολή μας. Ο θεσμός των κατηχητικών σχολείων εξακολουθεί να υπάρχει, ίσως με λιγότερα παιδιά. Πάντως υπάρχει και σε κάποιες ενορίες από τις δικές μας το πράγμα πηγαίνει αρκετά καλά. Πέρα όμως από το συγκεκριμένο θεσμό και η όποια άλλη επικοινωνία, το βλέπουμε δηλαδή και στον εκκλησιασμό και στην προσέλευση, στην εξομολόγηση και σε άλλες ευκαιρίες, παρά την κρίση που υπάρχει, την ευρύτερη και την αμφισβήτηση, άλλωστε είναι πολύ λογικό ένας νέος άνθρωπος να αμφισβητήσει και μερικά πράγματα στην ηλικία αυτή του έντονου προβληματισμού και των βαθυτέρων αναζητήσεων. Παρά τα αυτά, θα έλεγα, τουλάχιστον για τη δική μας νέα γενιά, ότι τρέφει και εξακολουθεί στα βάθη της συνειδήσεώς της αρκετή εμπιστοσύνη προς την Εκκλησία. Το βλέπουμε και με τις διάφορες δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται. Και επιπλέον, μέσα στην όλη απογοήτευση την οποία υφίστανται από άλλους θεσμούς, κορυφαίους, τα πολιτικά συστήματα, τα κόμματα, θα έλεγα και από άλλες κατηγορίες, ίσως και το Πανεπιστήμιο, γιατί όχι κλπ. Η Εκκλησία μάλλον στέκεται αρκετά ψηλά στις συνειδήσεις και των νέων ανθρώπων. Αυτό δεν το λέω για να επαναπαυόμαστε. Όχι. Η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη και η παρουσία μας μεταξύ των παιδιών θα πρέπει να είναι ακόμα πιο έντονη. Αλλά σας είπα ότι αυτό είναι και συνάρτηση ταλαντούχων κληρικών που πρέπει να διαθέτει η Εκκλησία μας. Και εάν λάβουμε υπόψη, το λέγω με πόνο και με εμπιστοσύνη και σε εσάς, την αποστροφή, την άρνηση, την δυσκολία πολλών νέων ανθρώπων με χαρίσματα, με ικανότητες, με ήθος να αναδεχθούν το βάρος της ιεροσύνης και να γίνουν κληρικοί, αντιλαμβάνεστε, δεν ενδυναμώνεται το σώμα των κληρικών με ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι θα ήταν και κατά πολύ αποτελεσματικότεροι και ικανότεροι στην προσέγγιση των νέων ανθρώπων. Αγώνας γίνεται, προσπάθεια καταβάλλεται, Θεός βοηθός για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιώτατε. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ και που σας είδα και που επικοινωνούμε και να ευχηθούμε σε όσους τηλεθεατές θα μας δουν αυτές τις ημέρες, ευλογημένο 15 Αύγουστο, και η ευλογία και η σκέπη της Παναγίας να είναι μαζί με όλους μας. Με την ευχή λοιπόν του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σημεών, Νέα Σμύρνης, για το Νέα Σμύρνη TV, Δημήτρης Πετρόπουλος.